Καλωσορίζουμε τον Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, λίγες μόνο ημέρες μετά την τιμή που είχαμε να μας επισκεφθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είμαστε σε απόλυτη επαφή και ταύτιση με την κυβέρνηση, η οποία έχει αποδείξει ότι θέλει και μπορεί να συνεργάζεται συνεχώς με την τοπική αυτοδιοίκηση προς το σκοπό της υπερπίδησης των όποιων θεμάτων υπάρχουν και δεν είναι λίγα αυτά, αλλά με τη συνεργασία και με την στενή επαφή είναι σαφές ότι είναι πάντα δίπλα μας και αισθανόμαστε την ασφάλεια και τη σιγουριά όταν έχουμε ένα τέτοιο δείγμα, μια τέτοια συνεργασία, ότι θα μπορέσουμε μέσα στην πενταετία που ανοίγεται μπροστά μας να ολοκληρώσουμε το έργο μας και να, όλα αυτά προς το συμφέρον των Δημοτών και του Δήμου Άλλους Μικοινών. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο τον Γεραπετρίτη, τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Υπουργέ, είναι μεγάλη τιμή που επισκέπτεσαι σήμερα την Αργολίδα. Ξεκινάς από το Δήμο Άλλους Μικοινών, ένα ιστορικό Δήμο. Είναι πραγματικά τιμή, όπως είπα, και γιατί είσαι ένας πολιτικός που έχεις αυτή τη στιγμή το τιμόνι της εξωτερικής πολιτικής σε μια κρίσιμη συγκυρία για τα εθνικά μας θέματα, και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε και να αισθάνεται ο ελληνικός λαός μεγάλη ασφάλεια με τον Πρωθυπουργό μας, βεβαίως, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως είπε και ο Δήμαρχος, επισκέφθηκε πριν λίγες μέρες την Αργολίδα, δίνοντας έτσι το στίγμα και το ενδιαφέρον του για την Αργολίδα, για τον τόπο μας, και πραγματικά είναι μεγάλη η τιμή μας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και προσωπικά, γιατί άλλωστε είμαστε χρόνια, έχουμε συνεργαστεί, και θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή και δίνεις ιδιαίτερη έτσι, αξία με την επίσκεψη και ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία πριν από τις ευρωεκλογές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό το γεγονός που είναι κρίσιμο, είναι μια καμπή και πρέπει ο ελληνικός λαός να αντιληφθεί τη σημασία των ευρωεκλογών, να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει βεβαίως κάνοντας τη σωστή επιλογή, γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται σταθερότητα και αυτή τη σταθερότητα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του, το εξυγχρονιστικό που έχει ξεκινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται λοιπόν αυτό το πλαίσιο σταθερότητας και αυτό απαιτεί την προσέλευση στις κάλπες για τις ευρωεκλογές, τιμώντας και επιλέγοντας πάλι και δίνοντας πάλι ένα ποσοστό το οποίο το αξίζει η Νέα Δημοκρατία. Η τιμή είναι όλη δική μου και ήθελα να πω εξ αρχής ότι επέλεξα να έρθω στην Αργολίδα, ο Γιάννης το γνωρίζει, προσερχόμενος εδώ επειδή θεωρώ ότι ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς τόπους της Ελλάδας, αλλά είναι και ένας από τους πιο ιστορικούς τόπους της Ελλάδας, εδώ όπου γεννήθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος, εδώ που αναπτύχθηκε η Ελλάδα και εδώ που νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια της Ελλάδας, εδώ από όπου πρέπει να χτίσουμε και τις επόμενες γενιές. Ήθελα να πω ότι είναι πραγματική τύχη για τον τόπο να έχει τον Δήμαρχο, τη νέα Δημοτική Αρχή, η οποία είναι ταγμένη στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του τόπου και έχει και ένα όραμα για τον τόπο, για τις επόμενες γενιές της Αργολίδας, όπως επίσης να έχει βουλευτεί τον Γιάννη τον Αδριανό, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος, ειλικρινά σας λέω, είναι από τους πιο αφοσιωμένους ανθρώπους στον τόπο του και στην πατρίδα. Είναι ένας άνθρωπος εντελώς ανιδιοτελής, με μεγάλη διάθεση προσφοράς και ετοιμά πάντοτε με την φιλία του. Προσερχόμενος εδώ, ήθελα να δώσω ένα και μόνο μήνυμα. Να δώσω το μήνυμα ότι θέλω να αισθάνεστε ασφαλείς για την πατρίδα μας.
Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία οφείλουμε όλοι να διαχειριζόμαστε και στην καθημερινότητά μας, αλλά και στον προγραμματισμό μας για την ζωή μας, όπως είναι το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η κλιματική κρίση η οποία επιδρά άμεσα στις ζωές μας, όπως είναι το ζήτημα της επαγγελματικής μας αποκατάστασης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, τις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, να αισθανόμαστε τουλάχιστον ασφαλείς για την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι η περίοδος αυτή είναι μία περίοδος που πραγματικά μπορούμε να αισθανόμαστε και ασφαλείς και υπερήφανοι για την πατρίδα μας. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ανατάξει το διεθνές κύρος της χώρας. Η χώρα μας δεν είναι απλώς πια ένας παρίας της Ευρώπης, όπως συνέβαινε την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός πόλος. Ακουγόμαστε πάρα πολύ στην Ευρώπη. Νομίζω η διεθνής προσωπικότητα και η εμβέλεια του Πρωθυπουργού έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί ένα πολύ μεγάλο διεθνές κεφάλαιο. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Δήμαρχε, το γεγονός ότι ήταν πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού όλα τα μεγάλα προγράμματα που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη, το Ταμείο Ανάκαμψης από το οποίο η χώρα μας έλαβε περίπου 32 δισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε άλλης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την δημόσια υγεία, όπως επίσης και τα ζητήματα του μεταναστευτικού. Θέλω να πω κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι οι ευρωεκλογές δεν είναι όπως οι εθνικές εκλογές, διότι δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Δεν είναι οι εκλογές εκείνες μέσα από τις οποίες θα βγάλουμε εκείνους οι οποίοι θα κληθούν να ηγηθούν της χώρας. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι πολύ σημαντικές για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι πάντοτε οι ευρωεκλογές επιβεβαιώνουν μια πορεία που λαμβάνει η χώρα. Εμείς έχουμε επιλέξει εξ αρχής και στο πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης και με την τωρινή κυβέρνηση να έχουμε μια σταθερά ευρωπαϊκή πορεία. Να αισθανόμαστε και να είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά να θέτουμε και ως στόχο να μπορέσουμε να γίνουμε κάποια στιγμή εκεί που μας αξίζει. Να είμαστε στο απόλυτο επίπεδο του Ευρωπαίου πολίτη, ακόμη και σε εκείνα τα ζητήματα στα οποία ακόμη υπολοιπόμαστε, όπως είναι ο κατώτατος μισθός ή άλλα ζητήματα στα οποία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να προσεγγιστούν οι πραγματικοί ελληνικοί μισθοί με τους ευρωπαϊκούς. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας πω και σας το λέω αυτό με την εμπειρία του ενός έτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην Ευρώπη παράγονται πολιτικές οι οποίες είναι πάρα πολύ καθοριστικές για τη ζωή μας. Δεν θέλω να αισθάνεται κανένας πολίτης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωεκλογές είναι κάτι που δεν αφορά την καθημερινότητα και τη ζωή του. Ειδικά η επόμενη πενταετία θα είναι ίσως η πιο κρίσιμη περίοδος για την Ευρώπη με τα πολεμικά. Και θα είναι πολύ κρίσιμη διότι θα κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις οι οποίες θα είναι πολύ καθοριστικές. Θέλω να θυμίσω ότι είμαστε εν μέσω δύο πολέμων στη γειτονιά μας που δεν έχουμε ξαναζήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να υπάρχει πολύ στέρεα διαχείριση του ζητήματος αυτού. Αλλά όμως η επόμενη πενταετία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, θα είναι και μια πενταετία που θα παραχθούν μεγάλες πολιτικές στην Ευρώπη. Μεταναστευτικό σύμφωνο το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για τη χώρα μας που είναι μια χώρα αιχμής της πρώτης γραμμής του μεταναστευτικού. Το πώς θα εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, στην οποία εμείς συμβάλαμε κατεξοχήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορεί τα τελευταία 5 χρόνια να έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει σημαντικά τις παράνομες μεταναστευτικές ροές, να έχουμε εξυγχρονίσει το σύστημα με γρήγορη παραγωγή αποφάσεων για το άσυλο, με ανθρώπινες δομές, να μην ξεχνάμε την Μόρια και την Ιδωμένη, τις απάνθρωπες συνθήκες που ζούσαν οι μετανάστες. Να μην ξεχνάμε τις υβριδικές επιθέσεις που δεχθήκαμε στον Εύρο και τον τρόπο με τον οποίο αντιδράσαμε. Για μας η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολεί πάντοτε λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας. Πρέπει να είμαστε στο επίκεντρο των αποφάσεων. Δεύτερη μεγάλη πολιτική που θα παραχθεί είναι η αγροτική πολιτική. Συζητήσαμε
με το Δήμαρχο, με τους Δημοτικούς Συμβούλους, με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, το πόσο σημαντικό είναι η αγροτική μας παραγωγή να στηριχθεί και ιδιαιτέρως να στηριχθεί εν μέσω φυσικών καταστροφών που δυστυχώς πολλαπλασιάζονται παρά μετριάζονται και σε επίπεδο πρόληψης αλλά και σε επίπεδο αποζημίωσης. Αυτήν την περίοδο λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό αγροτικό μοντέλο, τις ενισχύσεις που θα λάβει η αγροτική παραγωγή. Η Ελλάδα είναι στην αιχμή, αλλά πρέπει να έχει πάρα πολύ ισχυρή εκπροσώπηση. Και το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο που θα κληθεί η Ευρώπη να διαχειριστεί είναι η ευρωπαϊκή εθνική άμυνα. Θέλω να πω το πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε τη δική μας εθνική άμυνα και την τελευταία πενταετία το έχουμε κάνει με πολύ μεγάλη ζέση, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα 10 χρόνια της κρίσης μας έφεραν πολύ πίσω σε επίπεδο προσωπικού και σε επίπεδο εξοπλισμών. Την τελευταία πενταετία έχουμε καταφέρει με ένα πολύ συστηματικό πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων να μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε πια σε ένα εξαιρετικά καλό σημείο εθνικής άμυνας, να μπορούμε αυτόνομα, αυτόφωτα να μπορέσουμε να στηρίξουμε την άμυνά μας και να απαντάμε σε κάθε πρόκληση. Όμως θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα ξοδεύει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του εθνικού της εισοδήματος στην εθνική άμυνα και είναι αναγκαίο λόγω της γεωγραφικής θέσης και των προκλήσεων που έχουμε στην γειτονιά μας. Άρα είναι κάτι το αναγκαίο. Από την άλλη πλευρά, εμείς καλούμαστε πάντοτε να υποστηρίζουμε και την ευρωπαϊκή εθνική άμυνα και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Πολωνού Πρωθυπουργού μπήκε στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να καταστεί η εθνική άμυνα ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ευρωπαϊκοί πόροι οι οποίοι θα διοχετευτούν σε μια ενιαία ομπρέλα άμυνας της Ευρώπης που θα εξασφαλίζουν και τη δική μας χώρα η οποία βρίσκεται στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα εξωτερικά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αφενός εγγυάται ακόμη περισσότερο την ασφάλεια της χώρας μας η Ευρώπη και από την άλλη πλευρά αποσυμπιέζει και την δική μας δημοσιονομική θέση που πλέον μπορούμε τους πόρους που θα ξοδεύαμε για την εθνική άμυνα εφόσον καταστούν ευρωπαϊκοί να τους ξοδέψουμε παραγωγικά για να καταπολεμήσουμε τα χρόνια ζητήματα που δυστυχώς υπάρχουν στην παιδεία, στην υγεία, στην ενίσχυση του δημογραφικού, στον πρωτογενή τομέα. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Και θέλω να έχουμε όλοι στο μυαλό μας τι εκπροσώπηση θέλουμε την επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται αρκετά μακρινή η τοποθεσία, οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Θέλω όμως ειλικρινά να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε στην Ευρώπη ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν το σθένος αλλά και τις ικανότητες να μπορέσουν να μας εκπροσωπήσουν επάξια. Έτσι ώστε η χώρα μας να μπορεί να διεκδικήσει και να λάβει ένα μεγάλο μέρισμα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Και όταν με το καλό έρθουμε την επόμενη Κυριακή στις κάλπες, όλοι μας να αναλογιστούμε τι σημαίνει να έχουμε μια πολύ ισχυρή εκπροσώπηση στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει το πόσο δυνατός, ισχυρός παίκτης είναι στο διεθνές θερέωμα, στη διεθνή αρένα, πόσο πολύ μετράει ο λόγος της Ελλάδας όταν έχουμε ένα ισχυρό ηγέτη και μια ισχυρή κυβέρνηση και μια ισχυρή εξωτερική πολιτική. Θέλω με το χέρι στην καρδιά να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας να μπορέσουμε να επιλέξουμε τους ανθρώπους εκείνους, την παράταξη εκείνη, την κυβέρνηση εκείνη, η οποία θα μπορέσει με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση να φέρει τη χώρα πιο κοντά στην Ευρώπη και να μπορέσει να είναι πιο διεκδικητική στην Ευρώπη και στα διεθνή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή υποδοχή, κύριε Δήμαρχε. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα στην Αργολίδα, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, και θέλω να σας πω ότι εγώ σε ό,τι με αφορά, εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σας, όχι προεκλογικά. Είμαι πάντα δίπλα σας και θέλω να αισθάνεστε την άνεση ανά πάσα στιγμή να έρχεστε σε μένα και να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία θα συζητήσουμε και με τον κύριο Δήμαρχο και με την Δημοτική Αρχή, τα προβλήματα του τόπου για να μπορούμε να βρίσκουμε ωφέλιμες λύσεις για την πατρίδα μας, για να πηγαίνουμε πάντοτε λίγο πιο μπροστά. Θέλω να σας πω το εξής, ένα μικρό μήνυμα στα παιδιά και στις οικογένειές τους που ξεκινούν τις πανελλαδικές, ένα μεγάλο αγώνα στον οποίο χτίζουμε
όχι μόνο το τελευταίο χρόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά χτίζουμε καθ' όλη την σχολική περίοδο των παιδιών. Θέλω πρώτα απ' όλα να δώσω κουράγιο στα παιδιά τα οποία θα έλθουν στις εξετάσεις. Θέλω να τους πω ότι αυτός ο αγώνας πάντοτε αποζημιώνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνονται ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι η αρχή της διαδρομής, δεν τελειώνει κάτι με αυτές τις εξετάσεις. Να αισθάνονται ηρεμία, να αισθάνονται χαρά και ενθουσιασμό όταν θα έρθουν σε εξετάσεις. Καταλαβαίνουμε το άγχος των παιδιών όταν βλέπουν μπροστά το μέλλον τους. Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά ότι εμείς, η πολιτική ηγεσία, όποια πολιτική ηγεσία, θα φροντίσει έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να έχουν το μέρισμα που τους αναλογεί, να έχουν μια ζωή η οποία θα είναι ήρεμη, μακριά από σκοτούρες, για να μπορέσουν να δουν το μέλλον τους, να έχουν καλή επιτυχία, ηρεμία, μακριά από άγχους, και όλα θα πάνε καλά. Για τους γονείς θέλω να πω μία κουβέντα, γιατί πέρασαμε όλοι από αυτό το στάδιο, Γιάννη, του γονέα που βλέπει τα παιδιά του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλω να πω να παραμείνουν πάντοτε το στήριγμα των παιδιών, να είναι δίπλα τους και στα καλά και στα κακά. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι για τα παιδιά υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι. Η νέα γενιά, και το λέω αυτό έχοντας δει 25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, έχοντας δει γενιές και γενιές να περνούν, κάθε νέα γενιά είναι πάρα πολύ πιο ικανή από την προηγούμενη. Μας ξεπερνούν πάρα πολύ γρήγορα. Οι παραστάσεις των νέων ανθρώπων είναι καταπληκτικές. Θα βρουν το δρόμο τους και θα προκόψουν και θα φέρουν την Ελλάδα μας πιο μπροστά. Καλή επιτυχία να εύχομαι σε όλα τα παιδιά. Το γνωρίζετε ότι νομίζω δεν το έχουμε κρατήσει κρυφό, και εγώ και ο Γιάννης είμαστε της κόκκινης σχολής στα αθλητικά. Εντάξει, ανέλυνες τώρα σήμερα, όχι σαν Ολυμπιακή. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ σπουδαία μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πέρα από τα συγχαρητήρια που θέλω να δώσω στην οικογένεια του Ολυμπιακού, στον οργανισμό του Ολυμπιακού, θέλω να πω και μια κουβέντα, πόσο πολύ σημαντικό είναι να πιστεύεις στα όνειρα. Και ότι όταν το πιστεύεις πολύ, όταν δουλεύεις με μεθοδικότητα, με συνέπεια, πάντοτε αποζημιώνεσαι. Και νομίζω είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο δίνημα, ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει παντού. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να κατακτά ευρωπαϊκό κύπελλο στο μπάσκετ, είδαμε τον Ολυμπιακό πρωτόγνωρο να κατακτά ευρωπαϊκό κύπελλο στο ποδόσφαιρο. Νομίζω η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, έχει να μαζέψει πολλά κύπελλα, και μακάρι οι επόμενες γενιές να καμαρώσουν όλα τα καλά τα οποία δεν ζήσαμε αυτοί, να πιστεύουμε στο όνειρο και να βάζουμε υψηλούς στόχους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στον ελληνικό αθλητισμό.